Με τα μηνύματα των προκρατήσεων και των τουριστικών πρακτόρων να μιλούν για εκτόξευση της τουριστικής κίνησης στα Χανιά σε επίπεδα ακόμη και υψηλότερα του 2019, οι παραγωγικοί φορείς, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου προετοιμάζονται να διαχειριστούν το μεγάλο ρεύμα των ξένων επισκεπτών. Φέτος, μάλιστα, η τουριστική περίοδος ανοίγει νωρίτερα, επιβάλλοντας οργάνωση και προετοιμασία σε όλους τους τομείς. Υπάρχει μια αισιοδοξία η οποία είναι απολύτως δικαιολογημένη, διότι τόσο οι κρατήσεις όσο και γενικότερα τα μηνύματα που έχουμε, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, γενικότερα για την Κρήτη αλλά ειδικότερα για τα Χανιά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά. Η άφιξη αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους αυτή την Κυριακή στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων από το Λονδίνο, το Βερολίνο και την Κοπενχάγη ανοίγει άτυπα τη σεζόν, ενώ μαζικό κύμα με 11 πτήσεις αναμένεται την προσεχή Δευτέρα από αεροδρόμια της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ιρλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Μάλτας, της Ιταλίας και της Φιλανδίας. Μόλις λίγες ημέρες μετά, στις αρχές Απριλίου, αναμένονται τα πρώτα τσάρτερ. Είναι, να το πούμε έτσι, ένα μεγάλο στοίχημα εάν θα μπορέσουμε τελικά να ανταποκριθούμε στην τόσο μεγάλη ζήτηση, και γι' αυτό καλό θα είναι αυτό που επισημαίνουμε συνεχώς οι επιχειρηματίες των Χανίων σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα επαγγέλματα να είναι προετοιμασμένοι και έτοιμοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση που θα έχουμε τη φετινή χρονιά. Είχαμε και μια συνάντηση με τον διοικητή της τουριστικής αστυνομίας για θέματα ασφάλειας και εκπρεπισμού της πόλης και γενικότερα της τουριστικής ζώνης. Ετοιμαζόμαστε στα τουριστικά μας περίπτερα, ετοιμαζόμαστε με άλλους φορείς, είτε στην Επιτροπή Τουρισμού είτε σε επίπεδο φορέων της πόλης. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες από την Γεωργιούπολη και τον Καβρό μέχρι και όλο το βόρειο άξονα, από το Καλαμάκι μέχρι το Κολυμπάρι, αρχίζουν τη λειτουργία τους την 1η Απριλίου. Σταδιακά αναμένεται να ανοίξουν και τα μικρότερα καταλήματα. Την ίδια στιγμή επικρατεί αισιοδοξία για ενίσχυση πολλών ακόμη επαγγελματικών κλάδων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Για την περσινή χρονιά που είχαμε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά τουρισμού, ανταπεξέλθαμε έτσι και φέτο. Και τώρα ήδη είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως, ίσως υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις λόγω της μεγάλης μάζας τουριστών που έρχονται ή και του ελληνικού τουρισμού. Πάντα όμως όλοι εξυπηρετούνται, έστω και με λίγη καθυστέρηση. Δόξα τω Θεώ, πέρυσι δεν είχαμε προβλήματα, ευελιψώ και φέτο, παρόλο που μάθαμε τα λάθη τα περσινά, να είμαστε ακόμη καλύτεροι. Η νέα τουριστική περίοδος θα συνοδευτεί στα Χανιά από σειρά δράσεων, με την πρώτη να προγραμματίζεται ήδη στις αρχές Μαΐου, με ένα τριήμερο φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού.